Καλημέρα κύριε Καλαγιά. Καλημέρα κύριε Γιώργο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι, για αυτή τη σύνδεση και ομολογώ ότι όλοι ξέρουν την ιστορία της Κάρλας, αλλά διαβάζοντας τις δικές σας αναρτήσεις, μπαίνοντας σε τεχνικά ζητήματα, κρούσατε τον κόδωνα για αυτό που συμβαίνει ιδίως τα δύο τελευταία 24 ώρα. Ποια είναι η εικόνα καταρχάς εκεί? Θα αρχίσω από τα δύσκολα. Δεν υπάρχει λύση. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτά που θα σας πω είναι μετρήσιμα. Δηλαδή, αν πάμε στο χωριό, στο χωριό Ελευθέριο της περιοχής της Λάρισας, υπάρχει ένα χιλιόμετρο στο οποίο πάνω, υπάρχει πάνω μισό μέτρο ύψος νερού σε απόσταση ενός χιλιόμετρου, που το νερό της Κάρλας εμπλουτιζόταν από τα αρχαία χρόνια από την περιοχή περίπου στο Δέλτα, όχι στο Δέλτα Πινιού, στην είσοδο του Οντεμπών. Εκεί δεν χωράει το νερό και δεν χωρούσε και στην αρχαιότητα. Και όπως λέει ο φίλος μας ο Λουδοβίκος, το νερό έχει μνήμη. Και η λίμνη έχει μνήμη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να μην λέω πολλά, ας ξεχάσουμε τις αντιπαραθέσεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά. Όχι αυτά που έγιναν. Αυτά που έγιναν σε λίγες μέρες θα τα ξεχάσουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή όγκοι νερού, τεράστιοι όγκοι νερού, που είναι μετρήσιμοι, σας είπα και πάλι έτσι. Ένας άνθρωπος που ξέρει από γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών πατά το κουμπί και σας λέει αυτής αμέσως ότι μέσα σε μισή ώρα, μέσα σε 10 μέρες θα πλημμυρίσουν αυτά και αυτά τα μέρη. Δεν υπάρχει έξοδος του νερού. Γίνεται αυτό που λέει ο κόσμος, ο λαός. Δηλαδή ρίχνεις με το καρδάρι και φεύγει με το βελόνι. Δυστυχώς από το 1962 η αρχική μελέτη δεν ήταν να γίνει αυτή η λίμνη που έγινε τώρα. Καταρχάς δεν είναι λίμνη για μένα, έτσι. Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως σας ακούμε. Σας ακούμε. Δεν είναι, είναι απλά ένας ταμιευτήρας. Χάλασε όλο το φυσικό περιβάλλον της λίμνης. Τα όρια της λίμνης ήταν 180.000 στρέμματα. Και η λίμνη τεχνητή η οποία έγινε, η οποία δεν έχει σχέση με φυσική ροή, με τον ποινιό, να ξεκαθαρίσουμε, έχει μόνο σχέση με αντλιοστάσια. Δηλαδή, άμα πλημμυρίζει απ' έξω, ρίχνουν το νερό μέσα. Και τα νερά που γίνονται σε αυτή τη λίμνη την καινούρια είναι από τον Κίσαβο, από την περιοχή της Αγιάς και από το Μαυροβούνι. Επομένως, η λίμνη αυτή έχει γεμίσει και μέσα, έχει γεμίσει και έξω, έχει πιάσει το μέγιστο ύψος μέχρι στιγμής. Αν έχει καλύψει τα 130.000 στρέμματα, έχει πιάσει το μέγιστο ύψος και μέσα και έξω, γιατί συγκοινωνούν δαδοχή από το κάτω μέρος. Σωστά. Στο κάτω μέρος όμως υπήρχε ένα αντλιοστάσιο που για μένα από τότε που έγινε αυτή η λίμνη και έγιναν τα δίπλα έργα, τα ενισχυτικά αντιπλημμυρικά, έπρεπε να βάλει ένα μητροπόντικα, να ανοίξει ένα τεράστιο τούλε και να φύγει στο μαγαζιστικό. Άρα στην ουσία. Θα μου πείτε τώρα, αυτή τη στιγμή, αν φύγει το νερό μετά από 10 μέρες με τόσα ψόφια, συγγνώμη, πεθαμένα ζώα που υπάρχουν, γύρω στα 200.000 ζώα, που είναι παραπάνω, γιατί πολλά ζώα ήταν μέσα στη μαντριά, τα οποία αυτή τη στιγμή του μπανιάθαινε στο χωριό και σηκώθηκαν στην οροφή, δεν φαίνονται, και μπορεί να είναι και άνθρωποι, δεν ξέρω, αλλά δεν φαίνονται και ακόμα πληγμένα στην περιοχή του Παλαμά. Όλα αυτά τα νερά λοιπόν θα πάνε σε κάποια θάλασσα. Θα δημιουργήσουν πρόβλημα σε όλη την Θεσσαλία. Αλλά να πάω στο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που είναι άλυτο για μένα. Είναι ότι ο ποινιός έχει ένα μεγάλο αυλάκι που έσπασε σε 5 σημεία. Εάν δεν ξανακατεύει το ύψος του ποινιού, να ανακατεύει στον πάτο, στο βυθό του, δεν πρόκειται να γίνει έργο. Επομένως το νερό αυτό πρέπει να το καταλάβουμε ότι χύνεται πλέον μέσα στην Κάρλα και δεν ξαναφεύγει από εκεί. Επομένως αυτή τη στιγμή κινείται πολύ ύπουλα, δεν το καταλαβαίνει ο άλλος, γιατί είναι, σας είπα, 130.000 στρέμματα, τα οποία γεμίζει νερό με ένα ποτάμι, το οποίο, δηλαδή, να φανταστείτε ότι η τρύπα που έχουν φτιάξει για την έξοδο του 1962 βγάζει 9,5-8,5 περίπου κυβικά το δευτερόλεπτο. Αυτοί που ακούνε, ας κάνουν λογαριασμούς. Αυτή τη στιγμή χύνονται μέσα τουλάχιστον πάνω από 1.000 κυβικά το δευτερόλεπτο. Επομένως, κάποιος που ξέρει από γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, ας ενημερώσει την ηγεσία, τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο αυτή που είναι πολιτική προστασία, πού θα πάει το νερό μετά από 10 μέρες, θα πνιγεί το Σοφανοβίκι. Να ενημερωθούν και οι κάτοικοι, γιατί είναι χρόνος για να φύγουν. Αυτό που μας ήρθε δεν φεύγει. Εκτός αν αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να γκρεμίσει το βουνό που μας ενώνει με τον παγαστικό και να φύγει το νερό από εκεί. Δεν φεύγει με τίποτα. Ούτε. Μένει, αποθηκεύεται. Μα σαφές. Αυτό που λέτε είναι σαφές. Ούτε με υποτυπώδη διάνοιξη δεν μπορεί να φτάσει στο παγαστικό. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα αυτή τη στιγμή το πρώτο που λέτε και μείζον, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου, είναι προσοχή. Πάμε για ένα κρίσιμο δεκαήμερο που αν συνεχιστεί. Δεκαήμερο. Αλλά. Δεν καταλάβατε τι είπα. Αυτή τη στιγμή έσπασε ο ποινιός από το περίπου στο ύψος της Γκυρτώνη. Αυτή τη στιγμή ο ποινιός γύρισε στην παλιά του Κίτη, που ήταν από τα αρχαία χρόνια που η λίμνη Πελαγιώτιδα που λιγόταν Βιβιής και όλα αυτά, και έφτανε μέχρι την Κάρλα. Άμα δει ένα στο ανάγλυφο, πιάγε τη Λάρισα μέσα.
Δηλαδή, άμα συνεχίσει αυτή η ροή, παλιά έφευγε. Έτσι. Τώρα παλιά δεν ο υδροφόρος του ρίστα ήταν στα 10 μέτρα και τώρα είναι στα 200. Γιατί αυτή τη στιγμή, σε ορισμένα σημεία που κάνουμε μετρήσεις, σαν να ανασένει ο τόπος. Δηλαδή, σαν να. Πώς το πω, αυτό, ας το μην το πούμε, γιατί θα το παρεξηγήσω πολύ. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή έχουμε μία εισρωή υδάτων, η οποία είναι αλφα ποσό, γιατί είναι μετρήσιμη. Έχουμε μία τρύπα που φεύγει μετρήσιμο ποσό, σας το είπα εξάλλου, είναι από τις προδιαγραφές που έχει 8,5 κυβικά το δευτερόλεπτο. Και έχουμε 1000 που χύνονται μέσα. Αν πάλι έρθει ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών και το βάλει σε ένα ψηφιακό μοντέλο εδάφους, θα δει πώς θα πλημμυρίσουν όλοι σιγά σιγά. Άρα, πρακτικά, τι πρέπει να γίνει, κατά τη γνώμη σας, αυτή τη στιγμή? Ναι. Έπρεπε να έχουν αρχίσει να φτιάχνουν μετροπόντικα από Βόλο. Αν θέλουν. Εκτός άμα θέλουν να κάνουν ανασύνδεση όλη τη Θεσσαλία. Γιατί σας είπα, από τα 180 μπορεί να φάσει και 300.000 στρέμματα. Δεν γίνεται τώρα τίποτα. Για μένα, έτσι. Με ρωτάνε εδώ κόσμος πολλής που δεν ζει μόνο στη Θεσσαλία. Αυτό που συνέβη και χθες με τη μεγάλη γέφυρα του Παλαιοπύργου στο Δήμο Αγιάς συνδέεται με την περιοχή? Το όχι. Δέλτα του Πηνιού κανονικά, ναι, βάσει του νερού που έχει, να ξέρετε, πάντα το νερό το ρύθμιζε ένα στενό εκεί που εντάξει, θα το πω τώρα, αλλά εκεί που ήταν το τρένο, περίπου κάπου εκεί μέσα στα Μπουναλά και πίσω από τους γόνους, υπάρχει στένωμα του Πηνιού. Πάντα από εκεί, να ξέρετε, όταν φούσκωναν στα αρχαία χρόνια τα νερά, πηγαίναν στην Κάρλα. Έτσι. Αλλά τότε δεν είχε χωριά. Οι παρακάτω οι πολιτισμοί που ζούσαν, άμα τους δούμε, όπως είναι, ξέρω εγώ, στο Παλιόκαστρο που είναι στο Καλαμάκι, αυτά, ήταν σε βουναλάκια. Σε υψώματα, έτσι. Ναι. Ναι. Επομένως, αν δούμε την αρχαιότητα και δούμε το νερό πόσο μνήμη έχει, θα καταλάβουμε και πόσο θα πνίξει σήμερα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν φταίει το νερό. Τι να πάρουμε, τι άλλη λογική να υπάρξει? Μισό λεπτό, επειδή έχετε θητεύσει και στην πολεμική αεροπορία. Δηλαδή, μου λέτε ότι αυτή τη στιγμή πρακτικά κινδυνεύει και η βάση Στεφανοδικίου να καταστραφεί πληρώς πέρα από τις καταστροφές της? Κενό. Κενό. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Για συνεχίστε, παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί έχετε μια εικόνα πλήρη. Τι έχει συμβεί εδώ στην πράξη, γιατί ακούγονται, υπάρχει εισαγγελική έρευνα πια από τον Άριο Πάγο, αλλά... Να σας πω, Γιώργο, να σας πω. Καταρχάς, να ξεχωρίσουμε δύο τμήματα. Θεσσαλίας. Ένα είναι ο ορεινός όγκος του πηλίου, ο οποίος έπεσε τόσο όγκος νερό, βέβαια είχαν προβλήματα, αλλά δεν άντεξαν τα έργα γιατί δεν περίμενε κανένας αυτό να γίνει. Mm-hmm. Και ήταν λογικό να φύγουν όλα, να πάνε με την μπούκα που έχει, με τη φόρα που έχει το νερό που έπεσε μέσα σε μία μέρα, όπως θα πέσει δύο χρόνια. Έτσι. Αλλά αυτά που λέω, αυτά που αναφέρω μέσα, δεν έχουν ανάγκη, δηλαδή δεν είχαν τον παράγοντα μέσα ότι ξέρεις όγκος νερού, να κάνεις ορισμένες ενέργειες, έτσι. Όπως από το 1962 που θα φτιάξουμε ένα τούνελ μεγαλύτερο, ένα χωρά, έχουμε μια πλημμύρα και όλα αυτά. Να φτιάξουμε νέα κήτη του Πηνιού μέσα με κανάλια. Θέλουμε να φτιάξουμε και εκτροπή του Αχυλό, που δίνει στην ουσία το 1/5 του χυμαίου νερού του Πηνιού. Άμα έχουμε και τον Αχυλό τώρα μέσα, φανταστείτε. Ναι, δηλαδή... κάποιοι λένε ότι οι εργασίες, μιας και το θίξατε, που ξεκίνησαν και σταμάτησαν, ενδεχομένως βρήκε πέρασμα από εκεί και το νερό του Αχυλό και έχει πέσει και τέτοια. Όλος ο ορεινός όγκος της Πίνδου, βάλτε τώρα πόσα τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι η Θεσσαλία, όλοι από περίπου. Πήγε ένα μέτρο εκεί που πατάμε, μας έφτανε μέχρι το λαιμό το νερό που έριξε, έτσι, μέσα σε δύο μέρες. Φανταστείτε λοιπόν ότι όλα αυτά τα νερά έπρεπε να φύγουν. Θυμηθήκαν την παλιά του σκήτη και ό,τι εμπόδιζε το ρίχνε. Άμα έκτισε άλλο μέσα στο ρέμα ή έφτιαξε γέφυρα μικρότερη ή έφτιαξε αντιπλημμυρικά, όπως θα δείτε, εφόσον διατάχθηκε η έρευνα, δεν μπορώ να πω τίποτα τώρα. Έτσι, αντιπλημμυρικά που φύγανε, γιατί φύγανε? Αφού η κήτη ήταν 30 μέτρα και εσύ το κάνει στα 5 μέτρα. Πόσο μυαλό χρειάζεται? Μήπως πρέπει να φτιάξει τίποτα αντιπλημμυρικά, να παίζει κανένα πεδίο και να φτιάξουμε ένα τέτοιο για διάφορους μελετητές? Και όλοι οι αιρετοί κρύβονται πίσω από τους μελετητές. Γιώργο, πριν από αυτό που σου λέω, ένα έπρεπε να γίνει. Ένα έπρεπε να γίνει. Δεν φταίει κανένας. Ούτε ο αγοραστός, ούτε ο αυτοί που είναι. Φταίει ο νομοθέτης. 4 χρόνια θητεία των αιρετών. Γιατί τότε θα σκεφτόταν όλη την ιστοροφημία τους και όχι το να βγουν τις επόμενες εκλογές. Ναι, τι ωραία που το λέτε. Τι ωραία που το λέτε εσείς, αλλά πείτε μου, σας παρακαλώ, λοιπόν, είπατε είναι δύο χωριστά κομμάτια που βεβαίως μας δίνουν ένα ενιαίο πρόβλημα. Ο ορεινός όγκος του πηλίου έριξε τόσο νερό και ήταν αναμενόμενο και δεν προλάβαμε να κάνουν τίποτα. Ό,τι έργα να κάνουν, τα έπαιρνε. Απλά τώρα αυτή η μνήμη, η σημερινή, ας μας μείνει για να κάνουμε την επόμενο σχεδιασμό. Ένα το κρατούμε. Η περιοχή της Θεσσαλίας, να ξέρετε, ήταν μέχρι τα μετέωρα ήταν νησάκια. Όλη η Θεσσαλία κάποια στιγμή. Mm. Το νερό έφυγε από τα Τέμπη, από όλη τη Θεσσαλία, Καρδίστα, Τρίκαλο και όλα αυτά. Και τώρα αυτή τη στιγμή είναι επικίνδυνα. Η περιοχή της Καρδίστας εκεί πέρα, βέβαια αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύει άμεσα, γιατί το νερό διοχετεύεται στη Λάρισα. Η Λάρισα όμως έχει σπάσει σε 4 σημεία. Να δούμε αυτή τη στιγμή από πού μπούκωσε αυτός ο ποινιός.
Όταν χθες πήγα στο φάρμα της Γυρτώνης και προς την έξοδο και προς την είσοδο, είναι τη ίδια ίσαλος γραμμή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι την ώρα δεν φεύγει, κάπου μπουκώνει. Ας στείλουν ελικόπτερο, τόσο πετάνε. Ας στείλουν να κάνουν χαρτογραφίες, δορυφορικές υπάρχουν, Ίκονος, Λάτσο, με ευκρίνεια 20 εκατοστά και να βρουν τα πάντα. Όλη αυτή η μηχανική. Και τέλος πάντων, το θέμα είναι να ενημερώσουν τον κόσμο ότι ξέρετε, αυτό δεν ήρθε για να φύγει. Αυτή τη στιγμή συζητάμε σε όλα που ακούω στις τηλεοράσεις και αυτά, ότι ξέρετε, εδώ να βοηθήσουμε. Ναι, βοηθήστε, αλλά μήπως έπρεπε να έχετε και ένα μητροπόντικα στο Βόλο. Άρα μου λέτε, μισό λεπτό, κύριε Καναγιά, μου λέτε αυτή τη στιγμή, εάν που συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, ποια χωριά κινδυνεύουν άμεσα? Στεφανοβίκη, Αχίλιο, Ελευθέριο. Μα δεν χρειάζεται να το πω εγώ τώρα. Και να... Ναι, όχι, 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 για να καταλάβουμε. Γιώργο, επειδή ακούει πολλοί κόσμοι, εγώ δεν έχω αναδιότητα, έτσι, πέρα ότι είμαι δημοτικός σύμβουλος, εδώ στο Δήμο και φωνάζω όλα χρόνια για πολλά τέτοια έργα, έτσι, δεν έχω καμιά άλλη ιδιότητα. Και πόσο, βγαίνω τώρα και λέω και. Όχι, 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 όχι. Εγώ πάω όμως στην εμπειρία που έχετε και πράγματα που έχετε διαχειριστεί. Η εμπειρία μου απλώς αναγκάστηκε να βάλω το βιογραφικό μου, δεν ήθελα όλα τα χρόνια, έτσι. Μα ανάγκασαν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι έλεγαν διάφορα. Μάλιστα. Καταλάβατε, δηλαδή. Αυτός, δηλαδή ήταν η ειδικότητα τέτοια που αναγκαστικά η ειδικότητα αυτή στο σημείο που ήταν η ενημέρωση κατευθείαν του πρόεδρου της Δημοκρατίας για οτιδήποτε συνέβαινε άσχημο. Μάλιστα. Βέβαια αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ήταν δίπλα στον Αγεθά, ήταν κομμάτι του Αγεθά το οποίο ενημέρωνε κατευθείαν όλους τους πολιτικούς αρχηγούς γιατί ήταν ο μοναδικός ο οποίος ήξερε. Έτσι, ναι. Είμαι 15 χρόνια προϊστάμενος της φωτοεργασίας. Μάλιστα. Τώρα βέβαια δεν είναι έτσι. Ο στρατός περιμένει για να μάθει. Μιλιών. Δεν καταλάβατε. Είμαι στο στρατό και ξέρω αυτό που σας λέω. Υπάρχουν ναι. όργανα του στρατού που ξέρουν και λειτουργούν σωστά. Ναι. Αλλά σας λέω και πάλι, ένας φωτορμηνευτής, γιατί στην ουσία τώρα χρειάζεται φωτορμηνία. Στη στιγμή πρέπει να πάρεις μια δορυφορική και να δεις από πού μπαίνει, από πού μπάζει αυτό το ποτάμι, πόσο μπάζει, να μετρήσουμε, να ενημερώσουμε. Όλοι λένε να βοηθήσουμε, όχι να βοηθήσουμε, μήπως έχουμε κανένα πρόβλημα χειρότερο. Πέρα από την υγειονομική βόμβα, δεν συζητάμε. Γιατί. Τι να. Δηλαδή. Τέλος πάντων. Όχι, όχι, δεν είναι τέλος πάντων. Είναι πολύ σημαντικά όσα λέτε. Θέλω να μου πείτε τι έχετε κάνει. Τώρα, τι έχει συμβεί στα χωριά της Καρδίτσας των Τρικάλων επί της ουσίας. Διότι εδώ υπάρχει μια συζήτηση. Αυτό θα αποδειχθεί με εισαγγελική την έρευνα που γίνεται. Σύμφωνοι, γίνεται, αλλά εδώ. Οι άνθρωποι σπάσαν πράγματα, έκαναν, έπιαν κατοδοκούν. Να μην πλημμυρίσει το δίπλα το χωριό, πλημμυρίσει το δικό σου και το δικό μου. Ξέρετε, Ελλάδα είμαστε. Αυτά δεν τα ξέρω, έτσι. Δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι στο Μουζάκι, ας πούμε, για γέφυρα είχε τα παλούκια που έκαναν, ξέρω εγώ, τη συντηρούσαν από κάτω. Πού πας, φίλε, θα κατεβάσει, λέει. Σου λέει ένα κυβικό ανά μέτρο. Πάει η γέφυρα. Γιατί δεν βγάζει αυτά τα παλούκια. Οι άλλοι δεν ενημερώθηκαν, όπως ακούω, δεν ξέρω. Δεν ενημερώθηκαν ότι πνίγονταν. Δηλαδή, ένας παππούς, μια γιαγιά μέσα στο σπίτι και βλέπει το νερό να ανεβαίνει 5 εκατοστά, 10 εκατοστά, μέσα στο βλοχό, μέσα στο. Όταν φτάνει μισό μέτρο και αντιλαμβάνεσαι και πλέον έρχεσαι στο κρεβάτι και ήταν το πρωί, χωρίς καμία πληροφόρηση, έτσι. Mm-hmm. Τι θα κάνεις, θα πάρεις αυτοκίνητο να πας πού? Θα κοιτούσε να ανοίξει προς τα πάνω. Αν έβγα, πού να φτάσουν οι άνθρωποι. Παππούδες φτάνουν στα κεραμίδια. Αυτό το διάστημα δεν έπρεπε να ενημερωθεί. Δεν ξέρω. Δεν ήμουν εκεί να πάρω από τον 112, αλλά αυτό φαίνεται, ελέγχεται. Δεν μου λέτε, κύριε Καλαγιά μου, επειδή τα λέτε μια χαρά, είναι εικόνα χώρα αυτή τη στιγμή να είναι κομμένη στα δύο. Ο βασικός της οδικός άξονας, αν θέλετε, και για λόγους εθνικής ασφάλειας. Είμαστε σοβαροί τώρα. Λέμε να μην δώσουμε πληροφορίες από αέρος, αλλά αυτή τη στιγμή, άμα καταλαβαίνετε ότι με ένα απλό TNT μπορεί να πνίξει Θεσσαλία. Τι να πεις. Με ρωτάει εδώ ο κόσμος, λέει καλημέρα, λέει στον κύριο Καλαγιά να μιλά, τα λέει χήμα και τσουβαλάτα. Υπάρχει τρόπος, κατά τη γνώμη του, απλές άμεσες ενέργειες ποιες θα έπρεπε να είναι αυτή τη στιγμή? Οι άμεσες ενέργειες είναι να ενημερωθεί η ηγεσία, αυτοί που έχουν πολιτική προστασία, την ευθύνη να ενημερωθεί ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι πού θα πάει το νερό με αυτή. Σας είπα, είναι μετρήσιμο αυτό που μπαίνει μέσα. Είναι μετρήσιμο, δεν βγαίνει καθόλου. Και εσύ στο σπίτι θα έκανες, Γιώργο. Άμα έβλεψε, βάζει, βρίσκει να εκκλησιάσει την πόρτα, θα ανοίξει κάποια πόρτα. Τώρα του κακό δεν ανοίγει πόρτα, δεν ανοίγει πόρτα, δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει λύση αυτή τη στιγμή για τα νερά που μαζεύονται στην Καρλά? Για μένα όχι. Έχουν κάποιο περιθώριο στην περιοχή του Στεφανοβίκιου, είναι μια περιοχή η οποία είναι απάτητη από νερό, μπορεί να ανοίξουν, να καθυστερήσουν εγώ αυτό το φαινόμενο για μία μέρα. Έτσι ίσως, γιατί θα γεμίσει αμέσως. Δεν έχει. Εγώ αν θα μου ρωτούσα τώρα τι έπρεπε να κάνω, επειδή ο Ηρακλής και ο Θησέας Χόντας στην περιοχή τους καλούσα για να ανοίξουν το βουνό, να σπάσουν το βουνό για να φύγει το μπαγκαστικό. Άρα μου λέτε ότι θα έχουμε και άλλα πλημμυρικά φαινόμενα, μαθηματικά πια. Μα αυτό σας είπα, γι' αυτό δεν συζήτησα τίποτα για ευθύνες αυτών που έγινε μέχρι τώρα.
Για πάτε λίγο παρακάτω, σας παρακαλώ πολύ, γιατί εδώ βλέπω, διαβάζω που γράφετε. Συμμαζεύουμε όσο όπου μπορούμε τα σπασίματα σε όλη την έκταση του ποινιού. Ένα. Δύο. Άμεσος αεροψυκασμός για κουνούπια και μολύ σε όλη τη Θεσσαλία. Τρία. Άνοιγμα και ξεβούλωμα της εξόδου των νερών της Κάρδας. Τώρα μου λέτε είναι αδύνατον. Όχι, μισό λεπτό. Αυτό ήταν υποτίθεται. Ακιάνατο ανοιχτό είναι 3x3 μέτρα. Σας είπα ένα χιλιόμετρο από μισό μέτρο. Βάλτε λοιπόν τη διαφορά. Τώρα σήμερα πάτε στο Ελευθέρω και μετράτε αυτό που μπαίνει στην Κάρδα. Πάτε στην τρύπα που είναι στα κανάλια, εκεί στην έξοδο της Κάρλας προς τον Παγκαστικό και μετρήστε 3x3, Γιώργο. Κάνε λίγο πολλαπλασμό και διαίρεση και αφαίρεση για να βρεις ακριβώς τι γίνεται. Μάλιστα. Μάλιστα. Δηλαδή πάμε για δεύτερο ημίχρονο. Αυτό καταλαβαίνω τι λέτε, κύριε Καλαγιά. Πάμε και σε παρατάσεις. Θα φάμε και τις παρατάσεις. Θα φάμε και τις παρατάσεις. Είναι κρίμα να γελάμε, αλλά αυτά έπρεπε να τα κάνουν από τη στιγμή που έπρεπε να τα κάνουν. Έπρεπε να τα προβλέψουν. Από το 1962 που σας είπα που έγινε, ήθελαν να βγάλουν τη Λίμνη από εκεί και τελικά δώσαν ένα έδαφος στους αγρότες που τους γέλασαν στην ουσία, φάλμερο. Είχε η μελέτη, δεν ξέρω ποιανού ήταν, η μελέτη που έγινε τότε. Λοιπόν, έλεγε να φτιάξουν τα 60.000 στρέμματα, αλλά όχι να φτιάξουν αυτό που έγινε τώρα το έκτρωμα για μένα, έτσι. Δηλαδή δεν έπρεπε να καλύψουν τις ακτές του Μαυροβουνίου καθόλου με ανάχωμα, έπρεπε να βγάλουν προς το Ελευθέρω, δεν ξέρω αν ξέρετε, προς τα χωριά, να φέρουν το ανάχωμα από εκεί και να γεμίζουν το νερό και να έχουν έξοδο προς το Βόλο. Άφησε μια τρυπούλα που σε δύο χρόνια η τρύπα αυτή έφυγαν τα νερά της τότε εξαντλημένης Κάρλας. Και περιμένεις αυτή την τρύπα να σωθείς. Εγώ κατάλαβα, κύριε Καλαγιά, ότι όλοι καθησυχάζουν, ότι πέρασαν τα δύσκολα και εσείς μας λέτε πάμε για δεύτερο ημίχρονο και δεν το έχει πάρει κανείς χαμπάρι. Δεν ξέρω κατά πόσο κακό φαίνεται αυτό. Όχι χειρότερο, δεν θα υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες, αλίμονα, έτσι. Καλά, μην παίρνετε όρκο. Θα αλλάξει απλώς ο τρόπος ζωής των κατοίκων εκεί πέρα, γιατί θα έχουν μια λίμνη μπροστά στα μάτια τους για ένα χρόνο τουλάχιστον. Εκτός αν υπάρχουν κάποιοι πολλοί ειδικοί να μας πούνε ότι απορρόφηση του εδάφους είναι τόση κάλυψη θα φύγει σε 5 μέρες. Μάλιστα. Αυτό είναι θέμα ειδικών. Κύριε Καλαγιά, θέλω κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω που μου έκανε εντύπωση ως επισήμανση. Είπατε η στρατιωτική ηγεσία να ζητήσει από την πολιτική ηγεσία να αιτηθεί εδώ και τώρα στο ΝΑΤΟ στρατιωτικές γέφυρες. Μπορεί. Τόσο παροπλισμένες έχει το ΝΑΤΟ, η Γερμανία, αυτά να βοηθήσουν να πάνε εκεί στο Βόλο και αυτά που είναι. Πώς βάλανε προχθές ο στρατός μέσα σε μία μέρα έφυγε στη γέφυρα και οι άλλοι σε 500 χρόνια. Δηλαδή, μάλιστα. Αυτό που λέμε τώρα, να δούμε γενικότερα. Την Κάρλα στήχησε 400 εκατομμύρια και στο αυτό που έκαναν το έργο, υποτίθεται το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια. Έτσι, για μένα δεν ήταν τίποτα. Μάλιστα. Έτσι, γιατί δεν δούλεψε τίποτα. Και η φύση το έκανε ακριβώς τζάμπα σε μία μέρα. Κύριε Καλαγιά, σας ευχαριστώ. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες και ελπίζω κάποιος από τους υπεύθυνους να ακούει αυτό που λέτε ότι πάμε για δεύτερο ημίχρονο στην Κάρλα. Ελπίζω να το καταλάβουν. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Γεια σου, Γιώργο.